Γεια χαρά σε όλους, αυτό είναι το Toyota Corolla, ένα από τα δημοφιλέστερα αυτοκίνητα στον κόσμο. Μάλιστα το όνομα Corolla είναι και από τα μακροβιότερα στην αυτοκινητοβιομηχανία, αφού κυκλοφορεί από το 1966. Δίχως αμφιβολία, το Corolla λοιπόν είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό μοντέλο για την Toyota. Και μάλιστα πριν μερικά χρόνια πέτυχε και το απίστευτο ορόσημο των 50 εκατομμυρίων πωλήσεων. Φέτος το Corolla άλλαξε, δέχτηκε αυτό που εμείς οι άνθρωποι του χώρου λέμε ένα ενδιάμεσο facelift. Όσο και δεν το βλέπετε, υπάρχουν αλλαγές σε αυτό το αυτοκίνητο και σήμερα θα δούμε ποιες ακριβώς είναι αυτές. Πριν ξεκινήσουμε όμως, ένα τεράστιο ευχαριστώ στην Toyota Viocar Plus στο Kilkis που μου δώσαν το δικό του test drive αυτοκίνητο για να έχουμε σήμερα αυτό το review. Και ένα τεράστιο thumbs up στις εταιρείες Meidanis Sofos Ελαστικά και Ελαστικοεμπορική, επίσημη αντιπρόσωπη των ελαστικών Hankook στην Ελλάδα, που θα χαρίσουν σε έναν από εσάς 4 ελαστικά για το αυτοκίνητό του. Ναι, σήμερα έχουμε και review και giveaway. Οπότε μείνετε στο τέλος για να μάθετε τα πάντα για το Corolla, αλλά και να δείτε με ποιον τρόπο θα διεκδικήσετε τα 4 ελαστικά. Ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζει, λέει η παροιμία. Εγώ θα πω ότι μπορεί να την κάνει καλύτερη όμως. Και κάτι τέτοιο φαίνεται να έχει κάνει η Toyota στο Corolla, το οποίο φέτος την άνοιξη του 2023, επανακυκλοφόρησε με το facelift που είπαμε σε όλες τις γνωστές εκδόσεις: hatchback, touring sport και sedan. Και τους τρεις τύπους αμαξωμάτων. Με πολύ μικρές σχεδιαστικές αλλαγές, αλλά κυρίως με σημαντικές αναβαθμίσεις στα υβριδικά συστήματα. Οι σχεδιαστικές αλλαγές στο ανανεωμένο Corolla είναι περιορισμένες έως ανεπαίσθητες. Ωστόσο, οι πιο προσεκτικοί θα διαπιστώσουν ότι πλέον έχουμε νέο μοτίβο στο πλέγμα της εμπρός μάσκας. Μικροαλλαγές στα πλαίσια των προβολέων ομίχλης, αλλά και νέα σχέδια ζάντων αλουμινίου. Όλες οι εκδόσεις, εκτός της απολύτως βασικής, πλέον έχουν νέους προβολής by LED, ενώ η βασική έκδοση έχει απλούς προβολής με LED ημέρας. Στο εσωτερικό, το ανανεωμένο Corolla έχει νέες ταπεσαρίες και μικροαλλαγές κυρίως στα χρώματα και στην υφή των υλικών. Ωστόσο, οι ουσιαστικότερες αλλαγές είναι στις ψηφιακές οθόνες και στις λειτουργίες τους. Πλέον όλα τα Corolla έχουν το νέο σύστημα πολυμέσων της Toyota με μια μεγάλη οθόνη 10,5 ιντσών στο ταμπλό και ένα νέο πίνακα οργάνων ψηφιακό από άκρης άκρησης 12,3 ίντσες. Ξεκινώντας τώρα από το σύστημα infotainment, αυτό εκ πρώτης φαίνεται αρκετά μεγάλο. Για παράδειγμα, φανταστείτε ότι είχατε στο σπίτι σας για χρόνια μια τηλεόραση 42 ιντσών και πλέον αναβαθμιστήκατε και πήρατε μια 55. Και την πρώτη φορά που καθίσατε στον καναπέ και την ανοίξατε, είπατε: όπα! Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και εδώ. Το μέγεθος λοιπόν κάνει αμέσως αισθητή τη διαφορά, όχι μόνο ως προς την ίδια την οθόνη, αλλά και ως προς τα γραφικά και το γενικότερο περιεχόμενο. Αν και θα την ήθελα είτε λίγο πιο χαμηλά, είτε λίγο πιο ορθογώνια, αφού το επάνω μέρος της οθόνης ψαλιδίζει κάπως ανεπαίσθητα το οπτικό πεδίο του οδηγού. Ψιλοπράγματα, αλλά στο παρκάρισμα μπορεί και να τεντώσεις λίγο το λαιμό σου. Το λειτουργικό σύστημα είναι πιο γρήγορο από ό,τι πριν και με πιο καλές στα γραφικά, μεγάλες γραμματοσειρές και στα ελληνικά. Ενσωματώνει βεβαίως Android Auto αλλά και Apple CarPlay ασύρματα. Το σύστημα μπορεί να δέχεται over the air ενημερώσεις, νέες λειτουργίες και αναβαθμίσεις, ενώ η οθόνη έχει αντιθαμβωτική επιφάνεια που την κάνει ευδιάκριτη κάτω από όλες τις συνθήκες. Αυτό που θα ήθελα αλλά δεν υπάρχει όμως είναι ένας περιστροφικός διακόπτης για τη φωνή. Αντί αυτού υπάρχουν δύο μπουτών συν και πλην. Ευτυχώς όχι αφής. Ο πίνακας οργάνων από την άλλη, και αυτό στάνταρ εξοπλισμός στο Corolla, δείχνει να έρθει αυτού από το Corolla Cross. Στις 12,3 ίντσες είναι ψηφιακός από άκρη σε άκρη και μπορεί να προσαρμοστεί στις προτιμήσεις του οδηγού τόσο ως προς τα γραφικά αλλά και ως προς το γενικότερο περιεχόμενο. Για παράδειγμα, μπορεί να έχει ένα κεντρικό ταχύμετρο ή δύο όργανα, με το αριστερό να δείχνει τη χρήση της ισχύως σε ρόλο οικονομόμετρου ή ένα κλασικό στροφόμετρο για τους πιο παραδοσιακούς. Σε κάθε περίπτωση, μιλάμε για μεγάλη αναβάθμιση σε σύγκριση με τον μερικό ψηφιακό πίνακα οργάνων στο Pro Facelift μοντέλο. Εάν θέλετε να μάθετε τώρα τα πάντα σχετικά με την πρακτικότητα, τις θήκες, την εργονομία, την ποιότητα των υλικών, τις ανέσεις των πίσω καθισμάτων, υπάρχει το βίντεο με το Pro Facelift Corolla, καθώς όλα αυτά δεν έχουν αλλάξει με τις φετινές αλλαγές. Αυτό που έχει αλλάξει όμως είναι πλέον ότι υπάρχει η εφαρμογή MyT στο κινητό τηλέφωνο, από όπου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το κινητό και να δούμε βασικές πληροφορίες για το αυτοκίνητο. Όπως για παράδειγμα, μπορούμε να παίξουμε εμείς κλειδαριές, να κλειδώσουμε, να ξεκλειδώσουμε από απόσταση, να ενεργοποιήσουμε τον κλιματισμό σε ψύξη ή θέρμανση λίγο πριν ξεκινήσουμε, ώστε να είναι η καμπίνα έτοιμη να μας υποδεχτεί για να ξεκινήσουμε το ταξίδι. Και βεβαίως για τους ξεχασιάριδες μπορούμε να δούμε ακόμη και πού έχουμε παρκάρει. Και για όσους δεν το καταλάβατε, μόλις τώρα έβαλα μπροστά τον κινητήρα του αυτοκινήτου και δεν ακούστηκε τίποτα απολύτως. Και αυτό γιατί βεβαίως το Corolla πλέον σε όλες τις εκδόσεις είναι μόνο υβριδικό. Πλήρως υβριδικό για την ακρίβεια. Ήρθε όμως η ώρα για τον διαγωνισμό μας και όπως είπαμε στην αρχή, κάποιος από εσάς θα κερδίσει 4 ελαστικά για το αυτοκίνητό του. Τα ελαστικά βεβαίως είναι της Hankook, προσφορά των εταιριών Meidanis Sofos Ελαστικά και Ελαστικοεμπορική.
εταιρείες με πολύ μακριά παράδοση στον χώρο των ελαστικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα. Η συμμετοχή τώρα στο διαγωνισμό είναι πάρα πολύ απλή και αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας του Instagram. Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε είναι πάρα πολύ απλά. Για αρχή πηγαίνετε στο Instagram και βρίσκετε τα σχετικά post του giveaway στις σελίδες με ιδάνη Sofos Tires, Ελαστικό Εμπορική και βεβαίως trcoff.gr. Κάνετε like στα post των giveaways, κάνετε tag δύο φίλους στα σχόλια αυτών των post και follow στις σελίδες με ιδάνη Sofos Tires, Ελαστικό Εμπορική και αν θέλετε trcoff.gr και το προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram. Και αυτό ήταν. Πλέον συμμετέχετε στην κλήρωση για το διαγωνισμό. Το giveaway τρέχει και από τις επίσημες αντιπροσωπείες της Hankook στην Ελλάδα αλλά και από το trcoff.gr και όλα τα σχόλια θα ληφθούν υπόψη για την κλήρωση. Οπότε σιγουρευτείτε ότι έχετε κάνει tag δύο φίλους και βεβαίως μπορείτε να συμμετέχετε με όσα σχόλια και όσα tag θέλετε και στα τρία post του διαγωνισμού. Αν δεν έχετε λογαριασμό στο Instagram, μπορείτε να συμμετέχετε αν θέλετε μέσω κάποιου φίλου ή φίλης ή κάποιου συγγενή που έχει. Βασική προϋπόθεση όμως να είστε κάτοικοι Ελλάδος και βεβαίως άνω των 18 ετών. Αναλυτικά, οι όροι του διαγωνισμού είναι αναρτημένοι στη σελίδα του χορηγού μας, οπότε μπείτε και δείτε τι ισχύει. Θα αφήσω στα σχόλια κάτω το link για να τους διαβάσετε αναλυτικά, ενώ υπάρχουν βεβαίως και στο σχετικό post στο Instagram. Ο διαγωνισμός θα τρέξει για 15 ημέρες ξεκινώντας από σήμερα και μετά βεβαίως θα ακολουθήσει η κλήρωση μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας τυχαίου νικητή. Ο νικητής τώρα που θα αναδεχτεί, ο πρώτος νικητής, θα ειδοποιηθεί με προσωπικό μήνυμα και θα πρέπει να ανταποκριθεί στο δώρο σε ένα ευλογοχρονικό διάστημα 10-12 ημερών. Εάν δεν ανταποκριθεί, θα ακολουθήσει ο δεύτερος ή ο τρίτος επιλαχών και ούτω καθεξής, ώστε να σιγουρευτούμε ότι κάποιος από εσάς θα κερδίσει αυτά τα ελαστικά. Απλό δεν είναι όλο αυτό. Μπείτε και τερματίστε το λοιπόν. Η περισσότερη ουσία στο σημερινό review είναι στις τεχνολογικές αλλαγές του ανανεωμένου Corolla. Το μοντέλο πλέον ενσωματώνει την 5η έννοια του αυτοφορτιζόμενου πλήρως υβριδικού συστήματος της Toyota. Όπως και πριν, υπάρχουν δύο επιλογές στα 1800 και στα 2000 κυβικά εκατοστά. Ωστόσο και στις δύο υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στον θερμικό κινητήρα αλλά και στον ηλεκτροκινητήρα. Η μονάδα ελέγχου ισχύως και ηλεκτροκινητήρα σε συνδυασμό με τη μονάδα του κυβωτίου έχουν επανασχεδιαστεί. Ταυτόχρονα η μπαταρία ιόντων λιθίου είναι ισχυρότερη, αλλά μικρότερη και ελαφρύτερη, εξοικονομώντας μέχρι και 18 κιλά. Το κυβώτιο ταχυτήτων παραμένει βεβαίως το γνώριμο ECVT μονής σχέσης, αλλά όπως θα δούμε και σε λίγο, είναι και αυτό βελτιωμένο. Τώρα, το αυτοκίνητο που οδηγώ σήμερα είναι η έκδοση με τη μεγαλύτερη σημασία για την ελληνική αγορά. Η έκδοση με τον 1800R κινητήρα, η οποία πλέον δεν αποδίδει 122 ύπους όπως παλιότερα, αλλά 140. Είναι όμως οι συν 18 ύποι ικανοί για να κάνουν τη διαφορά? Ας το μετρήσουμε. .050, 3 δευτερόλεπτα, 0.109,78, πολύ καλά, 80.120, 6.7, επίσης πάρα πολύ καλά, και φρενάρισμα από τα 100 χιλιόμετρα σε στάση σε 37 μέτρα απόσταση, πάρα πολύ καλό. Δισκόφρενα μπρος πίσω, έτσι. Σαφώς λοιπόν και από στάση το αυτοκίνητο είναι ταχύτερο από ό,τι πριν. Στο δίλητρο μοντέλο οι επιδόσεις αναμένονται ακόμη καλύτερες αφού εκεί έχουμε 196 ύπους και εκεί η Toyota κάνει λόγο για το 0-100 ότι γίνεται σε 7,5 δευτερόλεπτα, που είναι μια χαρά νούμερο. Βελτιώσεις τώρα έγιναν και στο σημείο όπου το Corolla έδειχνε να πονάει περισσότερο όλον αυτόν τον καιρό. Στην επιτάχυνση εν κινήσει. Το φετινό facelift λοιπόν έφερε αλλαγές και γενικότερες ρυθμίσεις και στον έλεγχο του υβριδικού συστήματος. Πλέον η επιτάχυνση είναι πολύ πιο αισθητή από ό,τι πριν και το αυτοκίνητο σε κολλάει πίσω στο πάτημα του γκαζιού. Οκ, δεν σου κόβει την ανάσα, 140 ύπη είναι, αλλά σε σχέση με το προηγούμενη γενιά υβριδικό σύστημα που πατούσε στον γκάζι και δεν γινόταν τίποτα, εδώ οι αλλαγές είναι παραπάνω από ορατές. Τώρα και το νιώθεις να επιταχύνει, αλλά και είναι λίγο πιο αθόρυβο. Η Toyota λέει πως το πέτυχε αυτό με τη μείωση των στροφών του κινητήρα κατά την απότομη επιτάχυνση. Και πιστέψτε με, δουλεύει μια χαρά. Πραγματικά δεν το πίστευα ότι θα το έλεγα αυτό, αλλά έτσι θα έπρεπε να είναι όλα τα πλήρως υβριδικά αυτοκίνητα της αγοράς. Η Toyota βελτίωσε το Corolla εκεί ακριβώς που πονούσε. Μακάρι βέβαια να έχει κάνει το ίδιο και για τους χώρους πίσω, οι οποίοι παραμένουν μέτριοι για ένα hatchback που θέλει να λέγεται και οικογενειακό, όπως και οι γωνίες ανοίγματος των πίσω πορτών, δεν είναι τόσο βολικές αν πρόκειται να βάλεις παιδιά εκεί πίσω.
Όλα τα υπόλοιπα βεβαίως παραμένουν εξαιρετικά στο Corolla. Το πλαίσιο είναι στιβαρό και το τιμόνι εξαιρετικό. Το είχα πει άλλωστε και στο Pro Facelift, στο προηγούμενο μοντέλο, όπου ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα οδηγούσε ένα Corolla που θα χαιρόσουν πραγματικά να το οδηγείς. Βεβαίως, η μεγαλύτερη χαρά είναι τα νούμερα της κατανάλωσης και στο Corolla, αλλά και σε όλα τα υβριδικά Toyota, είναι τόσο χαμηλά που πραγματικά δεν το πιστεύεις. Αναφέρομαι σε καταναλώσεις που χωρίς καθόλου δυσκολία κυμαίνονται μεταξύ 4 και 4,5 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Πρέπει να είσαι πολύ άτσαλος οδηγός για να καταφέρεις και να δεις εδώ πάνω από 5 λίτρα στα 100. Ενώ εντός πόλης, εάν καταλάβεις τον τρόπο λειτουργίας του υβριδικού συστήματος, θα δεις εύκολα ακόμη και κάτω από 4. Και όσοι δεν είστε ακόμη εξοικειωμένοι με έναν όρο που λέγεται πλήρως υβριδικό αυτοκίνητο, το Corolla αλλά και όλα τα πλήρως υβριδικά αυτοκίνητα της αγοράς βασίζονται στη χρήση ενός κινητήρα βενζίνης, ενός κινητήρα εσωτερικής καύσης που λειτουργεί σε συνδυασμό με έναν ηλεκτροκινητήρα. Προσοχή, σε συνδυασμό και όχι με την υποστήριξη του ηλεκτροκινητήρα που συμβαίνει στα ήπια υβριδικά μοντέλα. Αυτό σημαίνει πως το αυτοκίνητο θα κινηθεί ακόμη και πλήρως ηλεκτρικά. Όχι για λίγο, αλλά στα περισσότερα σενάρια μετακίνησης εντός πόλης. Και θα το κάνει εντελώς δωρεάν, αφού είναι ένα αυτοφορτιζόμενο υβριδικό. Η κίνηση των τροχών δηλαδή και το φρενάρισμα φορτίζουν την μπαταρία, η οποία στη συνέχεια τροφοδοτεί τον ηλεκτροκινητήρα. Σε συνθήκες μάλιστα μέχρι τα 60-70 χιλιόμετρα την ώρα, εντός πόλης δηλαδή, το αυτοκίνητο θα λειτουργήσει σχεδόν εξ ολοκλήρου ηλεκτρικά, τουλάχιστον για όσο κρατάει η μπαταρία του, η οποία μόλις αδειάσει θα ξαναφορτίσει και πάλι όταν το αυτοκίνητο θα κινείται. Πολύ απλό. Ακόμη και σε υψηλότερες ταχύτητες, σε ένα ταξίδι για παράδειγμα, ο κινητήρας όταν θα λειτουργεί σε χαμηλό φορτίο θα σβήσει εντελώς όταν δεν θα χρειάζεται να λειτουργεί και θα αφήσει τον ηλεκτροκινητήρα να διατηρήσει για λίγο την ταχύτητα με την οποία κινούμαστε. Με την προϋπόθεση ότι δεν πατάμε τέρμα τον γκάζι και ότι δεν είναι τίποτα ανηφόρα. Το ανανεωμένο Corolla είναι εξοπλισμένο με το Toyota T-Mate που συνδυάζει τη νέα γενιά του πακέτου Toyota Safety Sense. Αυτό πλέον διαθέτει νέες λειτουργίες για την υποστήριξη του οδηγού, όπως νέα κάμερα και αισθητήρες, νέες λειτουργίες που περιλαμβάνουν η αποφυγή σύγκρουσης ακόμη και όταν το όχημα στρίβει σε μια διασταύρωση, αλλά και υποβοήθηση διεύθυνσης έκτακτης ανάγκης, η οποία μπορεί τώρα να εκτελεί ελιγμό αποφυγής όταν ένα άλλο όχημα κατευθύνεται επάνω μας. Το Corolla ακόμη διαθέτει τεχνολογία που μπορεί, αν χρειαστεί, να κινητοποιήσει το όχημα στην άκρη του δρόμου, όταν για παράδειγμα ο οδηγός δεν αντιδρά ή έχει χάσει τις αισθήσεις του. Και βεβαίως υπάρχει και νέο σύστημα υπενθύμησης πίσω θέσεων που θα ειδοποιήσει τον οδηγό πριν φύγει από το αυτοκίνητο ότι κάποιος ή ακόμη και κάτι έμεινε ξεχασμένο στα πίσω καθίσματα. Ένα πράγμα μόνο άλλαξε προς το χειρότερο στο ανανεωμένο Corolla και αυτό ουσιαστικά είναι το πρώτο αρνητικό στοιχείο. Οι τιμές βεβαίως. Και αυτό γιατί σε σχέση με το Pro Facelift μοντέλο αυτές έχουν αυξηθεί αισθητά. Με τη βασική έκδοση του Corolla να ξεκινάει από 28.500 ευρώ, που είναι αρκετά ψηλότερα από ό,τι πριν. Αυτό το αυτοκίνητο είναι η Black Edition και κοστίζει 31.250 ευρώ. Κάπου εκεί τέλος πάντων. Ένα δεύτερο αρνητικό παραμένει ο χώρος φόρτωσης. Αυτά εδώ είναι 361 λίτρα και βεβαίως είναι αισθητά μικρότερα από τα αντίστοιχα μοντέλα του ανταγωνισμού, τα αντίστοιχα hatchback, τα οποία έχουν περίπου 380 λίτρα εκεί γύρω. Και ένα τρίτο αρνητικό, ήταν και στο Pro Facelift αυτό, είναι το σχετικά μικρό άνοιγμα των πίσω πορτών. Όσοι σκύψετε να δέσετε ένα παιδί εδώ στο πίσω κάθισμα, θα με θυμηθείτε. Παρ' όλα αυτά, έχει πάρα πολλά θετικά στοιχεία. Για αυτοκίνητο των 30.000 ευρώ έχει και τον εξοπλισμό και την ποιότητα και την οδική συμπεριφορά για να το υποστηρίξει. Και δεδομένου ότι οι τιμές είναι αυτές που είναι σήμερα στην αγορά παντού, είναι ένα αυτοκίνητο με καλό value for money και εκεί πρέπει να είναι σαν αυτοκίνητο σε σχέση με τους βασικούς ανταγωνιστές. Και όταν λέω βασικούς ανταγωνιστές, εννοώ άλλα hatchback μοντέλα με αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων. Ένα δεύτερο πολύ θετικό στοιχείο στο Corolla είναι η οδική του συμπεριφορά. Έχει μια πλήρως ανεξάρτητη ανάρτηση, πάντα είχε, και έχει ένα εξαιρετικό σε αίσθηση τιμόνι, η αίσθηση του συστήματος διεύθυνσης. Και τρίτο πολύ θετικό είναι το νέο υβριδικό σύστημα της Toyota, αυτό το σύστημα πέμπτης γενιάς, γιατί έχει και την καλή απόκριση πλέον, έχει και λιγότερο θόρυβο στο CVT και βεβαίως έχει αστεία χαμηλές καταναλώσεις. Αυτά όμως για σήμερα, αυτά με το facelift του Corolla και μην ξεχάσετε το διαγωνισμό μας. Ένας από εσάς θα κερδίσει μια τετράδα ελαστικά Hankook για το αυτοκίνητό του, προσφορά των εταιριών με ιδάνη σοφός ελαστικά και ελαστικό εμπορική. Έτσι, πάρτε μέρος. Τώρα, αν φτάσετε σήμερα στο βίντεο και ο διαγωνισμός έχει λήξει, κάποιος έχει κερδίσει τα λάστιχα, μην ανησυχείτε γιατί θα έρθουν και νέα giveaway.
και με ελαστικά αλλά και με άλλα πράγματα. Οπότε σιγουρευτείτε ότι έχετε κάνει subscribe στο κανάλι, πατήστε και την καμπάνα εκεί δίπλα για να παίρνετε ειδοποιήσεις κάθε φορά που έχουμε κάτι καινούριο. Και μην ξεχνάτε στο www.trcoff.gr διαβάζουμε καθημερινά τα τελευταία νέα από το χώρο της αυτοκίνησης γενικότερα. Μέχρι την άλλη φορά λοιπόν από το Corolla Facelift του 2023 και μένα, να είστε όλοι καλά! Γεια χαρά σε όλους, αυτό εδώ είναι το νέο Toyota Corolla. Όλο καινούριο, αλλά είναι ίδιο. Αλλά έχουμε και νέο πίνακα οργάνων εδώ μπροστά στο τιμόνι. Μπροστά στο τιμόνι, εδώ δηλαδή.